προσπάθεια και πάλι τώρα με τους παίκτες του Άρη. Ο Τόνσο θα περάσει για τον Λάρσον μέσα στην περιοχή. Να δούμε τον Λάρσον. Το σουτ θα κάνει γκολ. 0-1 για τον Άρη με το εκπληκτικό σουτ του Λάρσον στο 1ο λεπτό. Βολίδα από τον Σουηδό. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με εκπληκτικό σουτ από τον Λάρσον. Ο Λάρσον, ο οποίος το έψαχνε αυτό το γκολ και στα προηγούμενα παιχνίδια και με τον Λεβαδιακό και με τον Πας Γιάννενα είχε επιχειρήσει παρόμοια σου, την μπάλα είχε φύγει out τότε. Τώρα ο Λάρσον σουτάρει με δύναμη, η μπάλα πάει στην οροφή της εστίας του Παπαδόπουλου. 0-1 ο Άρης με τον Σουηδό να δικαιώνει τον Παντελίδη για το γεγονός ότι το ξεκινάει στο σημερινό παιχνίδι αντί του Φετφατζίδη. Εκπληκτικό γκολ από τον Σουηδό, 1-0 ο Άρης στο 1ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα ο Σιώπης θα περάσει την παλιά. Για να δούμε, τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Τικινί να είναι μόνος απέναντι στον Παπαδόπουλο. Τικινί θα περάσει. Το σουτ για τον Τικινί, μπάλα, γκολ, 2-0. 2-0 για τον Άρη. Με τον Τικινί να σκοράρει. Στο 23ο λεπτό ο Άρης κάνει το 2-0 εδώ στην Τρίπολη. Μετά από αυτή την πολύ ωραία πάσα από τον Σιώπη θα μπει ο Τικινί, θα πλασάρει. Ακούμπησε την μπάλα ο Παπαδόπουλος, δεν πρόλαβε ο αμυντικός ο Αστέρα που έτρεχε πάνω στην γραμμή να διώξει την μπάλα. Νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή. Ο Άρης πετυχαίνει δεύτερο γκολ στην Τρίπολη, 0-2 στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νικολάς Ντιγκινή, ο οποίος, να πω ξανά ότι δικαιώνει τον Παντελίδη που τον έβαλε στην κορυφή. Τον δικαιώνει που τον έβαλε στην κορυφή και δεν προτίμησε κάποιον άλλον. Δεύτερο γκολ για τον Άρη στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Βάζει γερές βάσεις για νίκη εδώ στην Τρίπολη και βέβαια πρέπει να συνεχίσει το ίδιο σοβαρός και στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Πλέον εξαρτάται καθαρά από τον ίδιο αν θα καταφέρει να φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης εδώ από την Τρίπολη. Η παλιά και τώρα για τον Τόνσο. Ο Τόνσο έξω από την περιοχή. Για να δούμε τον Τόνσο. Φτάνει ο Τόνσο. Κατά μέσα από τον θα περάσει ο Τόνσο και να δούμε ευκαιρία. Το σουτ! Κολμποκάρι! Ευκαιρία για τον Άρη! Γκολ! 3-0! 3-0! Με Ματέο Γκαρσία! 0-3 ο Άρης μέσα στην Τρίπολη με τον Ματέο Γκαρσία να παίρνει το rebound μετά την εξαιρετική προσπάθεια του Τόνσο. Το σουτ του Αργεντίνου. Την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Ματέο Γκαρσία κάνει το 3-0 μέσα στην Τρίπολη, στο καλύτερο με διαφορά βέβαια ημίχρονο του Άρη από την στιγμή που έχει έρθει ο κύριος Παντελίδης, αλλά βεβαίως και το καλύτερό του από την αρχή της σεζόν. 0-3.